Το να παράγεις κρασιά θέλει τέχνη και μεράκι. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι τα έχουμε και τα δύο. Για να αναδείξεις ένα καλό φαγητό, χρειάζεται το συνοδεύσεις με ένα εξαιρετικό κρασί. Ο κάθε παραγωγός βάζει την τέχνη, το μεράκι, αλλά πάνω απ' όλα τη γνώση του για να παράξει το κρασί του. Έτσι και αυτό το κρασί τα έχει όλα αυτά. Μου, καλημέρα. Γεια σου, Λευτέρη μου, τι κάνεις, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Να σε καλωσορίσω στα μπέλια σας. Θα έχει γίνει και αυτό. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι λέγεται, το καλό κρασί στα μπέλια γίνεται. Θα με βοηθήσεις έτσι με λίγες πληροφορίες παραπάνω, γιατί θέλω να σου πω ότι είμαι λάτρης του ελληνικού αμπελώνα και από τους πρώτους που δούλεψαν τον Έλληνα μικρό παραγωγό. Βοήθησε με λοιπόν να μπω λίγο στο πνεύμα εδώ του αμπελώνα σου. Λευτέρη μου, καταρχήν η οινολογία και η οινοποιία στην Ελλάδα μετράει χιλιάδες χρόνια. Συνεπώς, ευτυχώς που υπάρχει το αμπέλι και η παράδοσή μας επιτόσει χιλιάδες χρόνια. Και όπως λέει Τάσο μου ο Ελίτης, ένα αμπέλι, μια ελιά και ένα καράβι κάνουν την Ελλάδα. Έτσι είναι. Άρα αν δεν είχαμε αμπέλι, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Όχι, τουλάχιστον υπάρχει, δεν χρειάζεται να το εφεύρουμε. Πάμε λοιπόν να σου δείξω τη συνέχεια στο εινοποιείο. Θέλω πολύ να το δω. Πάμε να δούμε. Τάσο μου, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα πλέον παράγουμε εξαιρετικά κρασιά. Σε αυτό βοηθάει το φως, το νερό, το έδαφος και φυσικά το μεσογειακό μας κλίμα. Έτσι είναι, σωστά. Ακριβώς όπως τα λες. Θα μου επιτρέψεις όμως να προσθέσω και κάτι ακόμα. Το μεράκι αυτού που το παράγει. Να σε καλά, έτσι είναι. Το ξέρεις πολύ καλά το κρασί, σεφ. Που ξεκινάει από τα μπέλη και τελειώνει στο μπουκάλι πριν φτάσει στο ράφι της Λίντλ. Πολύ σωστά. Και από ό,τι ξέρω, εδώ έχετε μια ιστορία 100 χρόνων. Με συγχωρείς να σε διορθώσω. 121 χρόνων. Και πάμε τώρα μέσα στο εμφιαλωτήριο να δεις την ιστορία και την παράδοση. Σου εύχομαι να τα κάνεις διακόσια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καταρχήν να πούμε κάτι, Λευτέρη. Άπαξ και ένα κρασί έχει προκριθεί να είναι στο ράφι της Lidl, υπάρχει εγγύηση ποιότητας και συσκευασίας. Από εκεί και πέρα ο καταναλωτής, επιλέγοντας ένα κρασί, πρέπει να ταιριάξει την επιλογή του με το γούστο του. Από την ετικέτα θα πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Γενικές πληροφορίες και ειδικότερες πληροφορίες. Παράδειγμα, χρώμα, λευκό, ροζέ, κόκκινο. Γεύση, ξηρό, ημίξηρο, ημίγλυκο, γλυκό. Συνεπώς, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει διαβάζοντας την ετικέτα αυτό που θέλει και μετά έρχεται η δικιά σου σειρά. Να του προτείνεις με τι θα το ταιριάξεις στο καθημερινό του τραπέζι. Άρα, Τάσο μου, από ότι όλοι έχουμε καταλάβει σε αυτό το ωραίο τραπέζι που έχουμε στήσει, δοκιμάζοντας αυτό το εξαιρετικό κρασί, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι μία από τις ποικιλίες που αγαπώ πάρα πολύ, από το γεγονός ότι μου συνοδεύουν τα ψάρια και μου κάνουν μια αρμονία απίστευτη, είμαστε εμείς εδώ για να εγγυηθούμε πριν από τον καταναλωτή. Ακριβώς. Όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Που μπορούμε σαν εταιρεία, σαν lead, να τον κάνουμε να νιώσει ασφάλεια και πάνω απ' όλα να επιλέξει με ακρίβεια αυτό που θέλει να καταναλώσει με το συγκεκριμένο φαγητό που θέλει να το ταιριάξει. Έτσι είναι ακριβώς. Συνεπώς, δεν είναι μόνο ότι αξίζει και φαίνεται, φαίνεται και αξίζει ταυτόχρονα. Πάντα ένα φαγητό μαγειρεμένο με κρασί ελευθερώνει τα δικά του αρώματα. Κάτι που το θέλω πολύ.